Κάσε τον άντρα της. Έχω κι εγώ κρυφούσα στο μανίκι μου. Άρα, αγόρι μου, έτσι σε θέλω γρήγορο και αποτελεσματικό. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ότι με ξεκόλλησε από τον καναπέ, αλλά με έκανε να ερωτευτώ ξανά την Αθήνα. Δηλαδή, την είδα μέσα από τα δικά σου μάτια. Και είδα άλλο πράγμα από αυτό που θυμόμουν. Τέλος πάντων, πρέπει να έχει γίνει το κεφάλι σου καζάνι από τις φωτογραφίες που μιλάμε συνέχεια. Όχι, 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 καμία σχέση. Πρώτον, μου αρέσει πάρα πολύ να σ' ακούω. Και δεύτερον, θα μπορούσα να μιλάω για μέρες ολόκληρες για τη φωτογραφία. Με ένα τόσο σπουδαίο φωτογράφο. Καλά, δεν πειράζει να πούμε κάτι άλλο εκτός από φωτογραφίες. Οκ. Πότε έκανες την τελευταία σου έκθεση? Κάτι εκτός από δουλειά. Ωραία. Για πόσο καιρό θα μείνεις στην Ελλάδα? Δεν ξέρω ακόμα, μπορεί να μείνω και μόνιμα. Α, έχεις έρθει με τη γυναίκα σου? Συγγνώμη άμα γίνομαι αδιάκριτη, εσύ μου πες να ρωτήσω. Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μόνος μου έχω έρθει. Η γυναίκα μου δυστυχώς έχει πεθάνει. Λυπάμαι πάρα πολύ. Παιδιά έχεις? Το ήθελα πολύ, αλλά δεν προέκυψε. Ωραία. Νομίζω το παράκανα. Μπορείς να ρωτήσεις εσύ τώρα τι θες. Ωραία, θα τα αλλάξουμε τώρα λίγο. Δεν σου κάνω ρωτήσεις, θα μου πεις εσύ ό,τι θες. Ας πούμε μια ιστορία που θεωρείς πιο σημαντική για σένα. Θες να σου πω την πιο σημαντική ιστορία της ημέρας? Ναι, γιατί όχι. Σ' ακούω.